Σε ενοχλεί η παρουσία μας στο σπίτι? Πού? Είστε εδώ ρε! Γεια σας παιδιά, παραφυσικά φαινόμενα εδώ, είμαι ο Νίκος. Στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από τον τίτλο, επισκεφτόμαστε το σπίτι του παπά, αλλά με την ιδιαιτερότητα πως θα πάω μόνος μου. Είμαι πάρα πολύ περίεργος και είμαι σε πάρα πολλές και έντονες σκέψεις τις τελευταίες ημέρες για το τι συνέβη στο συγκεκριμένο μέρος. Συνέβησαν ακραία πράγματα, είδαμε πράγματα να μετακινούνται, ακούσαμε θορύβους, ο Τάκης επηρεάστηκε αρκετά. Και γι' αυτό το λόγο πήρα την απόφαση να πάω σήμερα μόνος μου στο συγκεκριμένο σπίτι, χωρίς κανέναν, χωρίς τον Τάκη. Δεν ξέρω, πραγματικά είμαι αρκετά προβληματισμένος για το τι μπορεί να συναντήσω σήμερα εκεί. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη έρευνα, επιφυλάζει κινδύνους, θα υπάρξει σίγουρα άγχος, αλλά παρέα με εσάς είμαι εδώ στη θέση να κάνω αυτή την έρευνα μόνος μου και να δούμε το τι θα αντιμετωπίσουμε σήμερα. Θα προσπαθήσω στο σημερινό επεισόδιο να καλέσω το πνεύμα του παπά, να επικοινωνήσουμε με το πνεύμα του παπά. Θα δοκιμάσω έναν διαφορετικό τρόπο. Το είδα και από κάποια ξένα κανάλια που το κάνουν γενικά, από άλλες ομάδες που ασχολούνται με το παραφυσικό και με τα πνεύματα γενικά. Για να δούμε λοιπόν σήμερα τι θα συναντήσουμε και τι θα γίνει. Έχω μπροστά μου περίπου μία ώρα δρόμο για να φτάσω στο συγκεκριμένο σπίτι. Κλασικά, αν είσαι καινούριος, κάνε μία εγγραφή, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ακολούθησέ μας στο TikTok και στο Instagram. Κάνε like, άφησε σχόλιο, μόνο αυτό ζητάμε για να ανέβει το κανάλι και να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες έρευνες και σε άλλα μέρη που μας έχετε ζητήσει. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο στο σπίτι του παπά. Λοιπόν παιδιά, έχω έρθει στο σπίτι, πραγματικά έχει πάρα πολύ κρύο, πιθανόν και σε λίγο θα πιάσει βροχή, δεν έχετε ιδέα τι καιρό έχει, οπότε θα είμαστε μέσα σε αυτό το σπίτι με καταιγίδα. Κοιτάξτε, θα δυσκολέψουν πολύ τα πράγματα, είμαι μόνος μου, περιμένω να ανοιχτώσει για να ξεκινήσει η έρευνα, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, έχω αρχίσει ήδη να αγχώνομαι. Λοιπόν παιδιά, βρίσκομαι στο σπίτι του παπά, έχει νυχτώσει, έχει κρύο, παρόλο όταν ξεκινήσαμε από τον πύργο για να έρθουμε προς το χωριό είχε ζέστη, ξαφνικά επειδή έχει και υψόμετρο έχει βγάλει αρκετό κρύο, έχει αέρα, έχει πάρα πολύ συννεφιά, πιθανόν να μας πιάσει και καταιγίδα κατά τη διάρκεια της έρευνας. Παρόλα αυτά πάμε να ξεκινήσουμε παρέα την έρευνα με ψυχραιμία και να δούμε τι μας επιφυλάζει η σημερινή βραδιά. Λοιπόν, εδώ είναι η αποθήκη, την είδατε και στο προηγούμενο επεισόδιο, όπου εδώ στη συγκεκριμένη μεριά όταν ήμασταν ακούσαμε ακριβώς από πάνω το θόρυβο που έπεσε η ντουλάπα, ήμασταν εδώ με τον Τάκη, σε αυτό το σημείο ήμασταν και ακούστηκε από πάνω ο θόρυβος που έπεσε η ντουλάπα. Υπάρχει απόλυτη ησυχία. Το μόνο που ακούγεται είναι ο αέρας απ' έξω.
Υπάρχει ένα κρυκάκι εδώ. Αυτό μου φαίνεται, δεν μου φαίνεται για παλιό. Σαν να έπεσε από κάποιον πρόσφατα. Δεν έχει κάτι ενδιαφέρον γενικά κάτω. Οπότε ας ανέβουμε πάνω σιγά σιγά. Στη σημερινή έρευνα θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακάνει. Το είδα από κανάλια του εξωτερικού που το κάνουν πιο εμπειροί άνθρωποι πάνω στο παραφυσικό. Από εδώ μπαίνουμε μέσα. Έχω έρθει από πιο πριν, έχω στήσει κάμερα και φως να μας βοηθήσει. Εδώ παιδιά είναι η ντουλάπα που έπεσε την προηγούμενη φορά. Αυτό εδώ δεν είναι σαν ταχτυλιές, αυτό το πράγμα πίσω. Πώς έφυγε ρε φίλε. Η ντουλάπα ήταν σε αυτό εδώ το σημείο και έπεσε με δύναμη, όπως είδαμε ότι κατέγραψε η κάμερα την προηγούμενη φορά. Εδώ είναι το δωμάτιο όπου υπάρχει και η φωτογραφία. Αρουραίος ήταν αυτός πάλι, ε. Okay. Λοιπόν, προσέξουμε, πεταχτεί τίποτα πάνω μας. Κάποτε θα είναι και αρουραίος, μην πεταχτεί πάνω μας. Να τους, πάνω. Αυτό το πράγμα με τα ποντίκια είναι γεμάτο. Κάπου εδώ υπάρχει και η φωτογραφία του παπά. Οχ, 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 έρχεται. Φύγε καλέ, μην μας τρομάζεις. Εδώ υπάρχει η φωτογραφία του παπά. Πραγματικά σοκ. Σοκ αυτό. Δεν ξέρουμε πώς πραγματικά έγινε. Και πάμε να συνεχίσουμε. Στο υπόλοιπο σπίτι. Εδώ είναι άλλο ένα δωμάτιο όπου εδώ είχαμε δει να μετακινείται από την κάμερα το παράθυρο της, το φύλλο της ντουλάπας. Συγγνώμη. Το κρεβάτι. Ξέρω πάντως, σου δημιουργεί ένα άγχος η όλη κατάσταση. Την κάμερα 2 θα τη χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Θα δοκιμάσουμε να κάνουμε μία μέθοδο. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με το πνεύμα του παπά, αν ήταν αυτό το πνεύμα το οποίο προκάλεσε αυτά που είδαμε την προηγούμενη φορά.
Έχω φέρει μαζί μου αλάτι, θα κάνουμε έναν κύκλο και έχω φέρει και κάποια κεράκια και τότε θα δοκιμάσουμε να καλέσουμε το πνεύμα, να επικοινωνήσουμε μαζί του με Spirit Box, γιατί αν θυμάστε ότι πως όλα αυτά έγιναν την προηγούμενη φορά όταν προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήμασταν σε αυτό εδώ το δωμάτιο και είχαμε βάλει Spirit Box και τότε ακούσαμε τον πρώτο θόρυβο που μετακινήθηκε το φύλλο από την ντουλάπα. Οπότε θεώρησα να δοκιμάσω, γιατί λένε πως είναι ασφαλές αυτή η μέθοδος, να κάνουμε έναν κύκλο, να βάλουμε κεράκια και τότε να κάνουμε επικοινωνία με το Spirit Box, ώστε να μην μπορεί να μας πλησιάσει κάτι κακό, αν υπάρχει κάτι κακό σε αυτό το σπίτι. Εδώ συνεχίζουμε στην πίσω πλευρά. Η πλευρά από εδώ είναι πραγματικά πάρα πολύ creepy, πολύ τρομακτική. Θυμάμαι συγκεκριμένα ήμουνα με τον Τάκη εδώ και ακούσαμε εκείνο το πράγμα σαν να, πώς να το πω, όπως κάνουν οι γάτες, σαν κάτι τέτοιο ακούστηκε. Όπως κάνει ένα θόρυβο χαρακτηριστικό όταν τριχιάζει μια γάτα. Και εδώ είχαμε βρει ποντίκια την προηγούμενη φορά. Οχ, να τα να δω κι άλλα. Κοιτάξτε πόσα είναι πάνω στα ντουλάπια. Καταλαβαίνετε, δεν θα συνεχίσουμε. Μην πεταχτεί κάποιος στο κεφάλι μας μέσα εκεί. Καταλαβαίνετε, για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να ανέβουμε, να μπούμε, συγγνώμη, μέσα στο δωμάτιο. Έχει πάρα πολλά ποντίκια, μην πεταχτεί κάποιος στο κεφάλι μας. Όπως την προηγούμενη φορά. Παντού ποντίκια, τώρα είναι στο ζερτάρι μέσα. Λοιπόν, μας ανέβουμε πάνω, όπου και πάνω όταν είχαμε βάλει το Spirit Box είχαμε δει, είχαμε δραστηριότητα. Είχε μετακινηθεί το κρεβάτι, είχε κάνει ένα θόρυβο το κρεβάτι. Βρισκόμασταν χαρακτηριστικά εδώ με τον Τάκη όταν ακούσαμε από εδώ να σύρεται κάποιο από τα κρεβάτια. Όπως βλέπω το σκοτάδι γύρω γύρω, βρίσκει και φυσάει αρκετά.
Να δούμε λίγο και πόσους βαθμούς έχουμε. Δώδεκα ακόμα κάτι. Ωραία, πάμε κάτω. Θα έλεγα να κάνουμε κάποια επικοινωνία με το Spirit Box, να προσπαθήσουμε, αλλά προτιμώ να κάνουμε πρώτα αυτή τη μέθοδο με το αλάτι και με τα κεριά, για να είμαστε μέσα σε έναν κύκλο για ασφάλεια. Λοιπόν, μπαίνουμε ξανά στο σπίτι. Πολύ ωραία. Και θα ανοίξουμε τώρα την κάμερα. Θα ανοίξουμε και το φως. Τέλεια. Και θα στήσουμε τώρα αλάτι. Θα βάλουμε να κάνει και γραφή. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε κουμπλέ. Ωραία. Λοιπόν, θα στήσουμε τώρα, θα κάνουμε ένα κύκλο από αλάτι, θα βάλουμε και τα κεράκια και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε επικοινωνία με το Spirit Box. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα κύκλο, έχουμε ανάψει και τα κεράκια και τώρα θα κάτσουμε στο κέντρο και θα ανοίξουμε το Spirit Box. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Την προηγούμενη φορά μας έδωσες κάποιες απαντήσεις και είχαμε έντονη δραστηριότητα. Υπάρχει κάποια ψυχή από τον κόσμο των νεκρών εδώ μαζί μας. Υπάρχει εδώ μαζί μας το πνεύμα του παπά ή κάτι άλλο.
Είναι εδώ το πνεύμα του παπά μαζί μας. Μπορείς να μετακινήσεις κάτι, κάνε ένα θόρυβο. Παιδιά, ακούγεται ψαλμωδία. Βλέπετε, έχω αρχίσει και υδρώνω, έτσι. Λαμβάνει φορά. Λαμβάνει. Πες μου το όνομά σου. Θεσσάλη. Θεσσάλο. Θεσσάλη που... Θες... Σε ενοχλεί η παρουσία μου. Δώσ' μου ένα σημάδι. Και μισή την. Μπορείς να μετακινήσεις κάτι. Μπορείς να μου δώσεις ένα χτύπο. Παπά, μήπως χρειάζεσαι βοήθεια. Ναι. Παιδιά, ακούγονται όλη την ώρα ψαλμωδίες. Μήπως υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από την ψυχή του παπά εδώ. Πόσοι είστε. Πόσοι είστε. Ζητήσω. Να ζητήσω, είπα. Μήπως χρειάζεσαι βοήθεια. Μήπως είσαι κάποιος δαίμονας. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο μάλλον. Πες μου το όνομά σου. Πες μου το όνομά σου.
Δεν τον καταλάβω. Μπορείς να μου δώσεις ένα χτύπο. Καμία απάντηση πλέον. Μήπως να φύγουμε από το κύκλο και να συνεχίσουμε την έρευνα σε όλο το σπίτι. Τι να κάνω. Μπορείς να μου δώσεις ένα χτύπο ή μία απάντηση. Πάμε στο δωμάτιο. Λοιπόν, αφήνουμε την κάμερα να γράφει. Έχουμε βγει από τον κύκλο. Ας δοκιμάσουμε λίγο στο δωμάτιο, εδώ που είναι η φωτογραφία, λίγο spirit box. Αν και αγχώνομαι. Θα δούμε λίγο και τη θερμοκρασία. Δεν είναι και η φωτογραφία. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το spirit box. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Τι είσαι. Τι είσαι. Σκάσε μου είπε. Βρίσκομαι έξω από τον κύκλο. Δώσ' μου ένα σημάδι. Πώς. Μπορείς να μετακινήσεις αυτό το φύλλο. Της ντουλάπας. Μπορείς. Την προηγούμενη φορά έκανες κάποια πράγματα για να μας τρομάξεις. Μετακίνησες ολόκληρη ντουλάπα. Τι ήσουν. Δώσ' μου ένα σημάδι. Από λοιπόν θα βγει. Δώσ' μου ένα σημάδι. Άλλης. Με χάνει. Μπορείς να μετακινήσεις την πόρτα της ντουλάπας. Παιδιά,
Πιστεύω ότι... Τι είσαι? Παιδιά, μετακίνησε την πόρτα της ντουλάπας. Κλείς το φως. Κλείς το φως. Σε ενοχλεί το φως. Υπάρχει περίπτωση να το κλείσω το φως αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε καμία πτώση θερμοκρασίας. Παρ' όλα αυτά, μετακινήθηκε παιδιά το φύλλο της ντουλάπας. Εδώ. Και μετακινήθηκε πραγματικά. Ωραία. Να συνεχίσουμε στο υπόλοιπο κτίριο. Πάμε λίγο πάνω και τώρα είμαστε εκτός κύκλου. Με το που βγήκαμε από τον κύκλο το μεταξύ, είδατε παίρναμε πιο έντονες απαντήσεις και πέρα από τις απαντήσεις μετακινήθηκε η ντουλάπα, παιδιά, το φύλλο. Το μεταξύ, κοιτάξτε μια ράγνη τεράστια. Θερμοκρασία σταθερή πάνω κάτω. Θα χρησιμοποιήσουμε και εδώ λίγο speedboat. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Ναι, είπε να σου πω. Πες μου το όνομά σου. Ένας. Ένας είσαι. Να χειρά. Επόμενη φορά μετακίνησες κάποια από τα δύο κρεβάτια, ξανακάτω. Σε προκαλώ. Μήπως ενοχλεί η παρουσία μου σε αυτό το σπίτι. Είσαι. Τι θες?
Θέλω να πάρω κάποιες απαντήσεις. Θέλω να καταλάβω τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι. Είναι το πνεύμα του παπά ή κάτι άλλο? Τι? Προσπαθείς να μου μιλήσεις, πες μου τι είσαι. Καθόμαστε. Ποιοι κάθεστε, πόσοι είστε? Φωνήμαι. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω, έχουν αρχίσει και αγριεύουν τα πράγματα. Είμαι εντελώς μόνος μου μέσα στο σκοτάδι. Πριν λίγο μετακινήθηκε πραγματικά το φίλο της ντουλάπας. Μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Παρόλο που ήμασταν, μάλλον όταν ήμασταν στον κύκλο, δεν είχαμε δραστηριότητα. Με το που βγήκα, ξεκίνησαν να γίνονται πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Πάμε να συνεχίσουμε στο κάτω μέρος, στην πίσω μεριά του κτηρίου, εκεί που υπάρχει και το τζάκι, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως έχω αρχίσει και αγχώνομαι, ειδικά κάτω, δεν ξέρω, με έπιασε κρύος υδρότας για κάποιο λόγο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, προσπαθώ να έχω ψυχραιμία και να συνεχίσω αυτή την έρευνα, ώστε να φύγουμε ασφαλές από το κτίριο και να επιστρέψουμε. Λοιπόν, πάμε ξανά κάτω. Λοιπόν, πάμε στην πίσω πλευρά του κτηρίου πάλι. Παιδιά, όσο περνάει η βραδιά, τόσο πιο πολύ αρχίζω και αγχώνομαι. Από εδώ βλέπουμε από εξωτερικά μέσα το δωμάτιο που μου βάλει τα κεριά. Ξέρω, αυτή η πίσω είσοδος πάντως με αγχώνει πάρα πολύ και έχει και πολλά ποντίκια, αλλά είναι και στο πίσω μέρος του κτηρίου. Εντάξει, δεν κρύβω ότι με αγχώνει αρκετά. Ακούω ήδη τα ποντίκια μέσα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να μπούμε και να βάλουμε και εδώ λίγο spirit box. Για να δούμε η θερμοκρασία. 4 βαθμούς. Λοιπόν, ας μπούμε με προσοχή. Τα κοντίκια. Πέσει κάποιο από πάνω μου, παιδιά. Ακούστε τα κάποια θόρυβα μέσα στα ντουλάπια. Λοιπόν, ας βάλουμε το spirit box. Είναι κάτι εδώ μαζί μας.
Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Αυτό το είναι. Θα μαζέψει. Έχει μια έντονη μυρωδιά. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Μπορείς να μου πεις το όνομά σου. Τι είσαι? Πάλι ψαλμοδίες. Υπάρχει εδώ και μια κονούλα μικρή. Μπορείς να μας δώσεις ένα όνομα, να μας πεις ποιος είσαι. Κάτι έφυγε μπροστά μου, ρε. Παιδιά, κάτι έφυγε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έπεσε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μετακινήθηκε, αλήθεια σας λέω. Στα βλέπτη μία. Εσύ τον τα έκανες αυτό. Εσύ το έκανες αυτό. Κάτι βρωμάει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έσπασε. Τι είσαι, δώσ' μου μια απάντηση. Βρωμάει πάρα πολύ, κάτι έντονα. Παιδιά, δεν νιώθω καλά, πάμε πίσω στον κύκλο. Έχω να τριχιάσω ολόκληρος.
σας μιλώ σοβαρά, έχω να τριχιάσει φουλ. Σας μιλάω σοβαρά. Δεν νιώθω καθόλου καλά. Κάτι μυρίζει πάρα πολύ έντονα από εκεί. Αυτός ο θόρυβος, σαν να κάτι ενάσπασε. Ή κάτι έπεσε από τα ποντίκια, κάτι σαν να μου κάτι διανύωσε, όπως κάτι πετάχτηκε πίσω μου. Σαν κάτι να μου πετάξει από πάνω μου. Σαν να πέρασε από δίπλα μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έχουμε επιστρέψει στον κύκλο. Λοιπόν, θέλω να επικοινωνήσουμε με χτύπους. Αν υπάρχει κάτι εδώ κοντά μου, αν υπάρχει κάτι εδώ μαζί μου, δώσουμε ένα χτύπο. Ένα σημάδι. Αν είσαι το πνεύμα του παπά, δώσ' μου δύο χτύπους. Όταν μπαίνω στον κύκλο, σταματάει η δραστηριότητα, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω φρικάρει. Ίσως να μην ήταν τόσο καλή ιδέα να έρθω μόνος μου. Ακούω από παντού θορύβους.
Παιδιά, αυτό που συνέβη πριν λίγο στο πίσω κτίριο, δεν ξέρω, με έχει κάνει να νιώθω πάρα πολύ εύκολα. Άρχισε να έχει μια πολύ έντονη μυρωδιά, μια πολύ κακή μυρωδιά, και ξαφνικά νιώθω κάτι να πετάγεται από δίπλα μου. Και σαν να χτύπησε στον τοίχο με δύναμη και να έσπασε. Τι ήταν αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Ξαναμπήκα μέσα. Δεν διαπίστωσα όμως αυτά τα γυαλιά από πού μπορεί να είναι. Δεν θέλω να ξαναμπω εκεί πίσω. Τι να κάνω. Να ξαναπάμε πίσω. Σας μιλάω σοβαρά, νομίζω ότι άκουσα φωνές. Είναι κάποιος εδώ! Μάλλον μου φάνηκε. Ξέρω τι να κάνω πραγματικά. Να ξαναπάμε, λέτε, άλλη μία φορά πίσω. Πραγματικά δεν ξέρω αν πρέπει να πάω. Κάτι με τρώει όμως. Αυτή η περιέργεια. Ήδη ανατρίχιασα. Και πάνω. Να έπεσε κάτι από εκεί. Εγώ ένιωσα ότι κάτι πέρασε δίπλα μου, παιδιά, σαν να πετάχτηκε κάτι δίπλα μου. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Αντάμε. Με ένα ναι ή ένα όχι. Μου έκανες επίθεση πριν. Τι. Thank you.
Σε ενοχλεί τόσο πολύ η παρουσία μου σε αυτό το σπίτι? Φτάσαμε. Πάλι αυτή η περίεργη και τρομακτική θόρυβη από το σπίτι μου. Σε ενοχλεί η παρουσία μου? Με έναν ένα όχι. Απάντησέ μου, με έναν ένα όχι. Πάλι αυτή η μυρωδιά. Το ποντίκι, κοιτάξτε. Είναι με το ποντίκι εδώ. Κλείσω το σπίτι μου. Μπορείς να μου δώσεις ένα σημάδι? Φοβάμαι να πλησιάσω και γιατί έχει πραγματικά πολλά ποντίκια και δεν θέλω να πέσει κάποιο πάνω μου σίγουρα. Επιστρέψουμε. Ξέρω, παιδιά, δεν νιώθω καλά. Πραγματικά είμαι μόνος μου. Και αρχίζω να νιώθω έντονη την παρουσία κάποιου εδώ μαζί μου. Σαν κάτι να θέλει να με απειλήσει να φύγω. Σαν κάτι να με απειλεί. Σαν κάτι να μην με θέλει εδώ. Σίγουρα, ό,τι και αν είναι αυτό, προσπαθεί να μας τρομάξει. Παιδιά, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσω αυτή την έρευνα. Αρχίζει να γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη. Σίγουρα μπορώ να καταλάβω 100% ότι όντως εδώ πέρα κάτι γίνεται. Υπάρχει κάτι κακό. Πρέπει να μαζέψω τα πράγματά μου με προσοχή και να φύγω. Δεν νιώθω καλά, αλήθεια σας μιλώ σοβαρά. Πρέπει να μαζέψω τα πράγματά μου για να φύγω.
Λοιπόν, θα κλείσω την κάμερα. Okay. Λοιπόν, θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα προσπαθήσω ήρεμα να μπω στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, παιδιά, έχω επιστρέψει στο αυτοκίνητο. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πήρα τα πράγματά μου και γύρισα. Είχαμε έντονη δραστηριότητα, θα έλεγα ξανά. Σίγουρα κάτι υπάρχει πολύ κακό σε αυτό το σπίτι. Υπάρχει και, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και το πνεύμα του παπά, αλλά υπάρχει και κάτι κακό σε αυτό το σπίτι. Είναι κάτι κακό, το οποίο επηρεάζει όλο το κλίμα μέσα εκεί. Ένιωσα πως πραγματικά κάτι πέρασε από δίπλα μου και χτύπησε στον τοίχο. Σας μιλάω σοβαρά. Ένιωσα απειλή σήμερα. Ένιωσα πως κάτι ήθελε να μου κάνει κακό. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να συνεχίσω την έρευνα μόνος μου. Παρ' όλα αυτά, πήρα αυτό που ήθελα ξανά. Επιβεβαιώθηκα πως σίγουρα υπάρχει κάτι σε αυτό το σπίτι. Είναι 100% σίγουρο αυτό. Από εκεί και πέρα γυρίσαμε. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Επιστροφή στη βάση μας. Πάμε στο σπίτι μας με το καλό. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν και πάλι εδώ. Την αγάπη μου σε όλους. Αν σας άρεσε το βίντεο, like, σχόλιο, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, το ξέρετε. Έρχονται νέα επεισόδια. Ετοιμάζουμε και ταξίδι στο κάστρο του Τράκουλα στη Ρουμανία. Έρχεται και αυτό σύντομα. Ακολουθήστε μας Instagram, TikTok και τα ξαναλέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο.